Ορίστε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλημέρα. Νομίζω ότι παρά τις προβλέψεις ίσως κάποιων, ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Κάποιοι που ζητούσαν κάθε τρεις και λίγο εκλογές, εκτιμούσαν ότι δεν θα φτάναμε σε αυτή τη μέρα. Εκτιμούσαν ότι δεν θα φτάναμε στη μέρα που θα συζητούσαμε την αναθεώρηση του συντάγματος. Ήλπιζαν ότι θα είχαμε καταρρεύσει στις τέσσερις αξιολογήσεις, ότι ήδη θα λειτουργούσε ο κόφτης, ότι ήδη θα είχαν κοπεί συντάξεις, ότι δεν θα βγαίναμε στις αγορές και ότι, εν πάση περιπτώσει, η ΣΥΡΙΖΟ ΤΑΔΕ, γιατί μας λένε με διάφορα επίθετα, θα είχαν ήδη βουλιάξει. ΦΕΦ. Δεν βουλιάξαν. Δεν βούλιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό που θεωρώ πολιτικό επίτευγμα, να συζητάμε την αναθεώρηση του συντάγματος σε αυτήν την Βουλή, στην πρωτείνουσα όπως λέγεται Βουλή, εκπληρώνοντας μια ακόμη από τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις και ακυρώνοντας, θέλω να το επαναλάβω, και ακυρώνοντας διάφορα σχέδια και πολιτικά σχέδια που δεν ήθελαν κάποιοι ακόμη να συζητήσουμε και την αναθεώρηση του άρθρου 86. Εγώ δεν αρνούμαι ούτε υποτιμώ τη συνένεση που υπάρχει σε αυτό το θέμα και μάλιστα είναι και ένα ζήτημα η αναθεώρηση του άρθρου 86 που αν το σκεφτεί κανένας από την άποψη της στενής πολιτικής σκοπιμότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε να αναθεωρηθεί θεωρώντας, λέω, αν το δει με τη σκέψη ότι αυτό θα μπορούσε να τον προστατεύσει σε εισαγωγικά από, ή να προστατεύσει τους υπουργούς του από μελλοντικές εξελίξεις. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε στην αναθεώρηση του άρθρου 86, η οποία θα γίνει και πραγματικότητα. Διότι εκτός από τις συνενέσεις που εκφράζονται, πρέπει να γίνει επιτέλους και αλλαγή, συγκεκριμένη αλλαγή με το άρθρο 86 και όχι όπως γινόταν ώσπου να πεις κείμενο λόγω της μικρής αποσβεστικής προθεσμίας γινόντουσαν οι ευθύνες των υπουργών. Αυτή ήταν η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και δεν την είχατε αλλάξει. Συνεπώς είμαστε σήμερα σε θέση να κάνουμε ένα πρώτο, σημαντικό, κρίσιμο, θεσμικό βήμα στην πορεία προς την συνταγματική αναθεώρηση, που θα ολοκληρωθεί βεβαίως στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Και όπως έχουμε τονίσει από τη δική μας πλευρά, αυτή η διαδικασία δεν είναι ουδέτερη. Ούτε πολιτικά, ούτε ιστορικά, ούτε ιδεολογικά. Και ποτέ δεν ήταν ουδέτερη, ούτε πολιτικά, ούτε ιστορικά, ούτε ιδεολογικά, σε όλη την πορεία συνταγμάτων και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ποτέ. Και δεν θα μπορούσε να ήταν ποτέ ουδέτερη. Είναι απόρρια, λοιπόν, συγκεκριμένων επιλογών, πολιτικών, ιδεολογικών, ιστορικών επιλογών, που γίνονται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Και αυτό προκύπτει και από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι όλη μας η ατζέντα προφανώς, κάποια άρθρα προτείνουμε να αναθεωρηθούν και κάποια άλλα όχι. Αυτό δίνει στίγμα συγκεκριμένο. Τα άρθρα που προτείνουμε να αναθεωρηθούν, και θα πω και για την κατεύθυνση, είναι πολύ συγκεκριμένα, και τα άρθρα που δεν προτείνουμε να αναθεωρηθούν, θα αναφερθώ σε δύο από αυτά, είναι επίσης πολύ συγκεκριμένα. Άρα είναι συγκεκριμένο, με αυτή την έννοια, συγκεκριμένη επιλογή, συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένο ιδεολογικό στίγμα που για μας είναι προοδευτικό πρόσημο. Είναι προοδευτικό πρόσημο με τα μάτια στο μέλλον, επιτρέψτε μου να πω. Άρα λοιπόν, ο κυρίαρχος λαός, που υπόθεσή του είναι το Σύνταγμα, πρέπει να γνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να αναθεωρηθούν συγκεκριμένα άρθρα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, το άρθρο 3 προτείνουμε να έχουμε ουδετερόθρησκο κράτος, κάνοντας μισό αλλά κρίσιμο βήμα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Διότι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Για το άρθρο 5, προτείνουμε, για παράδειγμα, την προστασία από διακρίσεις με βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Η Νέα Δημοκρατία, σε αυτά τα δύο που είπα ήδη, είναι αντίθετη. Όπως αντίθετη είναι και σε πολλά άλλα, στον πολιτικό όρκο για τους δημόσιους λειτουργούς, στην κρατική εγγύηση για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, για καθολική πρόσβαση στην υγεία, για καθολική πρόσβαση στην υγεία, για κατοχύρωση συνταγματική των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της δυνατότητας προσφυγής στη διαιτησία, για συνταγματική κατοχύρωση των κοινών αγαθών, όπως το νερό, όπως η ενέργεια, τα δίκτυα δηλαδή του νερού, της ενέργειας. Είναι σαφές λοιπόν ότι όποιος ψηφίζει στις επερχόμενες εκλογές που μεσολαβούν μεταξύ αυτής της διαδικασίας της αναθεώρησης και της τελικής διαδικασίας, ψηφίζει έχοντας στο μυαλό του και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την επόμενη μέρα. Θα βάλω τώρα 2-3 πράγματα, παρατηρήσεις αν θέλετε, και τελειώνω, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τη χθεσινή συζήτηση. Πώς ακριβώς τοποθετείται η αναθεώρηση ενός εθνικού συντάγματος σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης? Είναι ένα θέμα που δεν το κουβεντιάσαμε. Σε μια Ευρώπη που οπισθοδρομεί με την ακροδεξιά ρητορία, με τους εθνικισμούς κλπ. Εμείς έχουμε την αντίληψη ότι το δικό μας σύνταγμα, το σύνταγμα της χώρας μας, πρέπει να είναι σε μια κατεύθυνση, σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον, που να λειτουργεί σαν θεσμικό αντίβαρο απέναντι στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και στην ακροδεξιά. Αυτή την κατεύθυνση έχουμε στο εθνικό μας σύνταγμα. Το δεύτερο, μας λένε και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, μας λένε ιδεολειπτικούς σε διάφορα πράγματα. Για να ρωτήσω, γιατί δεν είναι συντηρητικός και ιδεολειπτικός ο κύριος Μητσοτάκης με την αναθεώρηση του άρθρου 3? Ποια είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα στα θέματα εκκλησίας κράτους? Ούτε αυτό το κρίσιμο μισό βήμα δεν το στηρίζει. Δεύτερο, πόσο φιλελεύθερος είναι, και μάλιστα το χρησιμοποιεί σαν πολύ κεντρικό επιχείρημα στην κριτική του για το άρθρο 16. Τι ακριβώς θέλουμε δηλαδή, τι θέλουν αυτοί που λένε για την αναθεώρηση του άρθρου 16, το οποίο το εισήγαγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην αναθεώρηση του 1975, μην το ξεχνάμε αυτό. Τι θέλουν? Θέλουν η ανώτατη εκπαίδευση αυτό το δικαίωμα να το έχουν όσοι επιθυμούν και όπου επιθυμούν? Είναι δικαίωμα ακριβώς αυτό στην ανώτατη εκπαίδευση? Και γιατί, αν χρειάζεται τόσους επιστήμονες η χώρα μας, που φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό και κάποιοι κλαίνε δήθεν με κορκοδίγλια δάκρυα, να μην φτιάξουμε ανάλογες θέσεις, αν είναι να κάνουμε αυτό το πράγμα, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με το ανάλογο ΔΕΠ, με τα ανάλογα κονδύλια? Γιατί δηλαδή αυτό που το 1,5% αύξηση του ΑΕΠ που μας λένε ότι θα προέλθει από το αν απελευθερώσουμε δήθεν αυτό το άρθρο του συντάγματος, να μην έρθουν, να μην το εισπράξει η πολιτεία αυτό? Ένα ευρύ δημόσιο πανεπιστήμιο που έχει τη δυνατότητα να γίνει και διεθνές κέντρο, δημόσιο όμως, των ιδίων κερδοσκοπικών φερόντων, της ανώτατης εκπαίδευσης, και να προσελκύσει αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι υπάρχουν κατά εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως, που θέλουν να σπουδάσουν στη χώρα μας. Συνεπώς, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, κάνοντας ένα σχόλιο ακόμη, αυτά για το άρθρο 16, αλλά αυτό το άκρον άτομο του λαϊκισμού και της συναλλαγής, νομίζω ότι ήταν η πρόταση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να τα ψηφίσουμε όλοι όλα. Είτε έχουμε, λέγοντας ότι δεν έχουμε διαφορές, ότι δεν έχουμε προσανατολισμό, δεν έχουμε διαφορετική κατεύθυνση, και ξεχνώντας κυρίως τον κυρίαρχο λαό. Νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης και κάποιοι ακόμη ότι επειδή έχει τα ισχυρά συμφέροντα και το χρήμα που ρέει μαζί του, μπορεί να επιβάλλει τις ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές. Κύριε Μαντάκη, προβλέπει και σχεδιάζει χωρίς τον κυρίαρχο λαό και θα πέσει για μια ακόμη φορά έξω στις προβλέψεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσήλθε και ο κύριος.